Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 12 Ιουνίου του 2023. Ένας συμμαθητής μου από το χωριό έβαλε κάτι φωτογραφίες από το θέρος. Το θέρος που κάναμε εμείς, πρόλαβα κι εγώ και μάλιστα έκανα και τα ζωνάρια, έτσι τα λέγανε. Πηγαίναμε μόλις τελείωναν τα σχολεία, από το δημοτικό ακόμα, στα χωράφια, οι μεγάλοι θέριζαν, εμείς οι μικροί κάναμε ζωνάρια με τα οποία έδαιναν τα δεμάτια και τα οποία τα δεμάτια τα έκαναν θυμονιές και μετά τα πήγαιναν, ερχόταν μια μηχανή πατόζα, τα μεταφέραμε εκεί με τα κάρα, με τις βοηδάμαξες δηλαδή τα κάρα, και εκεί βγάζαμε το σιτάρι και το άχυρο για το χειμώνα. Μια καλή διαδικασία. Τώρα όταν μπορέσω να βρω χρόνο θα κάτσω και θα γράψω όλα αυτά που έζησα μικρός στο χωριό, τουλάχιστον για να μείνουν. Είναι και ο δάσκαλος ο Θωμάς Αμπατζής που μου στέλνει τις φωτογραφίες, θα καθίσουμε να κάνουμε μαζί και τις φιγούρες, τα πρόσωπα, τους παλιούς ανθρώπους του χωριού, αλλά και τις διαδικασίες, γιατί δυστυχώς οι διαδικασίες, δυστυχώς ευτυχώς, αυτές πάντως θυμάμαι αυτή τη ζέστη, την έκαναν ένα άσπρο πανί σεντόνι για σκιά όπου δεν είχε δέντρα και εκεί καθόμασταν για μεσημέρι. Θυμάμαι ότι έκαναν ένα το γιαούρτι με το που ήταν το δροσιστικό, τρώγαν οι άνθρωποι και παστό χοιρινό μέσα σε εκείνο το καλοκαίρι, και μετά κατάλαβα και αντιλήφθηκα ότι τρώγαν για να αναπληρώσουν το άλας που έχαναν με τον υδρότα. Εν πάση περιπτώσει, δύσκολες στιγμές αυτές μέσα στα χωράφια, ιδιαίτερα το θέρος ήταν μία, είχε ζέστη πολύ, ήταν μία από τις πιο δύσκολες αγροτικές εργασίες. Και μετά ήταν στα χωμαζόχτρα, ήταν άλλο, θυμάστε, υπήρχε και ένα τέτοιο στο βιβλίο μας, το έκαναν οι φτωχοί αυτό, περνούσαν στα χωράφια και μάζευαν τα στάχια που είχαν πέσει κάτω στα χωμαζόχτρα. Λοιπόν, αυτά για τον Ιούνιο, τον κερασινό όπως έλεγαν στον Πόντο. Το πρώτο θέμα έχει να κάνει με την υποχρέωση που έχει ένα κράτος, μια χώρα, να προστατεύει τα μνημεία του. Ακούστε, είδα χθες το μνημείο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην Σταδίο, μπροστά από την Παλαιά Βουλή, βανδαλισμένο. Με μπογιές αυτές τις περίεργες, κάποιοι είχαν κάποια παρέλαση τέλος πάντων και περνώντας θεώρησαν καλό ότι πρέπει να βεβηλώσουν το μνημείο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Και κάπου είδα μια φωτογραφία, φρέσκια μου είπανε, ρώτησα, και του Γρηγορίου του Πέμπτου. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν ένα κράτος να πιστεύει ότι μπορεί να επιβιώσει όταν δεν έχει τη δυνατότητα να προστατέψει τα μνημεία του. Γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη ομάδα κλέβει ό,τι υπάρχει και είναι μπρούντζινο, τα κλέβει, βλέπεις άδεια μνημεία, τα κλέβουν και τα λαιλατούν. Δεν ενδιαφέρεται ούτε το κράτος, ούτε ο Δήμος, αλλά ούτε και οι πολίτες. Ποιος πολίτης θα πάρει μια πρωτοβουλία για να προστατέψει τα μνημεία? Και αναρωτιέμαι ιδιαίτερα το άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Όταν γίνονται αυτές οι παρελάσεις ή οι πορείες, δεν μπορεί η αστυνομία να βάλει 5 ανθρώπους, και ο Δήμος και η Περιφέρεια, δεν ξέρω σε ποιον ανήκει η αρμοδιότητα, ή όλοι μαζί, να βάλουν ανθρώπους εκεί να μην βεβηλώνουν κάθε 3 και λίγο το άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη? Δηλαδή αυτό κάτι δείχνει, αυτό δείχνει το... Είναι ένα σημάδι έσχατης παρακμής. Ούτε τον Κολοκοτρώνη μπορούμε να προστατέψουμε. Λοιπόν, αυτά για τα μνημεία. Δεν ξέρω τι να πω. Θα μπορούσαν να βάλουν κάμερες, δεν ξέρω τι να βάλουν, και όποιος βαβυλώνει να τον πιάνουν και να τον βάλουν να πληρώνει ένα βαρύτατο πρόστιμο. Κάτι να γίνει τέλος πάντων. Δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια αυτό. Αν περάσετε να δείτε από τη Σταδίου, έχει βεβηλωθεί τόσες φορές και μερικές φορές βλέπω ιδιώτες να το καθαρίζουν. Ρωτάω δηλαδή αυτούς που το καθαρίζουν και μου λένε είμαστε ιδιώτες, δεν θέλουμε να το βλέπουμε έτσι. Αλλά από τα πολλά οξέα που ρίχνουν για να καθαρίσουν τις μπογιές που το βεβηλώνουν, έχει χαλάσει και το μάρμαρο. Εντάξει, έλεος κάποια στιγμή
Λοιπόν, πάμε σαν σήμερα τι έγινε στην Κύπρο. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς, αλλά γι' αυτό υπάρχει η ιστορία που τα καταγράφει. Στην ιστορία των σχέσεων Ελλήνων και Τούρκων στην Κύπρο, το γεγονός που καθόρισε φρικτότερα το αιματηρό μίσος ήταν η σφαγή των κοντεμενιωτών στο Κιόνελι την 12η Ιουνίου του 1858, σαν σήμερα δηλαδή. Η σφαγή στο Κιόνελι, μετά ακριβώς από τη βόμβα προβοκάτσια που τοποθέτησαν λίγες μέρες πριν, στις 7 Ιουνίου του 1958, η διατεταγμένη του Ντεγκτάς στο τουρκικό γραφείο τύπου στη Λευκοσία, έβαλαν βόμβα και είπαν ότι την έβαλε η ΕΟΚΑ, σημειωτών ότι η ΕΟΚΑ ποτέ δεν στράφηκε εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Ο αγώνας της ήταν εναντίον των αποικιοκρατών και οι Τουρκοκύπριοι προσετερίστηκαν τους αποικιοκράτες, μάλλον οι Άγγλοι προσετερίστηκαν τους Τουρκοκύπριους και να δείτε τι έκαναν μεταξύ άλλων. Αυτή λοιπόν η βόμβα, υπήρξε η βόμβα στο γραφείο τύπου, του τουρκικό γραφείο τύπου στη Λευκοσία που το απέδωσαν στην ΕΟΚΑ, υπήρξε προσχεδιασμένο επίτευγμα των Εγγλέζων αποικιοκρατών και των Τουρκοκυπρίων συνεργατών τους, της τρομοκρατικής οργάνωσης TMT, εναντίον του αντιαπικιακού αγώνα που διεξήγαγε από την 1η Απριλίου του 1955 με την ΕΟΚΑ ο κυπριακός λαός. Το φρικιαστικότερο κακούργημα της Αγγλοτουρκικής Συμμαχίας, η σφαγή των κοντεμενιωτών στο Κιόνελι, ημέρα 5η 12η Ιουνίου 1958, προετοίμαζε το κλίμα για την επιβολή του διχοτομικού σχεδίου Μακμίλαν από τότε. Του τότε Βρετανού Πρωθυπουργού Χάρολντ Μακμίλαν, το κείμενο του οποίου είχε δοθεί στους Τούρκους στις 10 Ιουνίου και στους Έλληνες στις 11 Ιουνίου, μια μέρα πριν δηλαδή. Και τους το έκαναν, τους έσφαξαν οι Άγγλοι, χωρίς να το κρύψουν, έβαλαν τους Τουρκοκύπριους να τους φάξουν και τους είπαν, κοιτάξτε, κάντε το αποδεκτό γιατί έτσι θα σας φάζουμε συνέχεια. Τη σφαγή διέπραξαν οργανωμένοι προς τούτο ενεδρεύοντες στο αμυγός τουρκικό χωριό Κιόνελι, 200 περίπου αιμοβόροι Τουρκοκύπριοι της TMT, οι οποίοι πυροβόλησαν, κατέσφαξαν, κατακρεούργησαν, αποκεφάλισαν 8 άοπλους Έλληνες και τραυμάτισαν άλλους από ένα σύνολο 35 κοντεμενιωτών, τους οποίους ο αγγλικός στρατός είχε συλλάβει νωρίτερα στο χωριό Σκυλούρα και τους μετέφερε προς σφαγή στους αναμένοντες Τούρκους του Κιόνελι. Με 3 φωτογραφίες φρίκης στην πρώτη της σελίδα, προέβαλε την άλλη μέρα, 13 Ιουνίου 1958, τη σφαγή αυτή η εφημερίδα Χαραυγή του τότε Ακέλ και έγραφαν οι τίτλοι της. Σε αυτές τις άμορφες μάζες μετατράπηκαν οι κάτοικοι κοντεμένου που καταγριοργήθηκαν από Τούρκους βανδάλους. Ομαδικές σφαγές Ελλήνων από Τούρκους παρά το Κιόνελι, με κύρια και καθαρή ευθύνη μελών των δυνάμεων ασφαλείας, δηλαδή των Εγγλέζων. Τα ονόματα των 8 σφαγιαστέντων, Κωστάκης Μουρής, 34 ετών, Ευρυπίδης Κυριάκο, 24 ετών, Πέτρος Σταύρου, 21 ετών, Γεώργιος Σταύρου, 17 ετών, Σωτήρης Λοΐζου, 17 ετών, Ιωάννης Σταύρου Παρπέρης, 31 ετών, Χαράνομπος Σταύρου, 34 ετών και Χριστόδουλος Σταύρου, 34 ετών. Άλλοι 9 τραυματίες, οι οποίοι τελικά επέζησαν. Υπήρξε εκείνη η σφαγή η ειδεχθέστερη κορύφωση της προμελετημένης από το Λονδίνο και την Άγκυρα αξιοποίησης της τουρκικής μειονότητας για την απόκρουση του αντιαπικιακού αγώνα της ΕΟΚΑ και για την μετατροπή του Κυπριακού από ένα ζήτημα απελευθέρωσης αντιαπικιακού αγώνα και απελευθέρωσης σε ένα ελληνοτουρκικό πρόβλημα δικοινοτικών σχέσεων, χωρίς να είχε προηγηθεί καμία επίθεση της ΕΟΚΑ εναντίον της τουρκικής μειονότητας. Υπό κινήσει των Εγγλέζων, η Τουρκία συγκρότησε την τρομοκρατική οργάνωση TMT με επικεφαλής Τούρκους αξιωματικούς, για να χυθεί αίμα ανυπόπτων, αόπλων και αθώων ανθρώπων, επί τούτου να θεμελιωθεί η απέτηση της διχοτόμησης, ώστε να επιτύχει και έκτοτε επιτυγχάνει η Βρετανία από τον Μπέντζαμιν Ντιζραέλη το 1878 και τον Χάρολντ Μακμίλαν το 1958 σήμερα
λύσεις και διευθετήσεις ΕΣΑΗ παραμονής Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Ενώ ταυτόχρονα η Άγκυρα εκκινούσε από τότε το επιτελικό σχέδιο επανάκτησης της Κύπρου, εννοεί να την προσαρτήσει όπως η Οθωμανική Αυτοκρατορία, που έκτοτε εφαρμόζει, με ασφιχτικά ελεγχόμενο όργανό της την προαχθήσα σε κοινότητα τουρκοκυπριακή μειονότητα. Τον Ιανουάριο του 1958 η TMT, Μυστικός Στρατιωτικός Βραχίωνας της Τουρκίας στην Κύπρο, με επικεφαλής της πολιτικής πτέρυγας των Τεκτάς και με αρχηγούς τους υποκάλυψε σταλθέντες από το γραφείο Ανορθοδόξου Πολέμου του Τουρκικού Γενικού Επιτελείου, συνταγματάρχη Ριζάβου Ρουσκάν, ταγματάρχης Λοχαγούς και άλλους αξιωματικούς, κλιμάκωσε τις αιματηρές ενέργειες τουρκικών όχλων εναντίον των Ελλήνων της Κύπρου. Ο Αρίφ Χασάν Ταχσίν, μέλος τότε της TMT, μετέπειτα στράφηκε εναντίον του Ντεκτάς, ήταν αριστερός πρόεδρος των δασκάλων και αρθρογράφος της σοσιαλιστικής εφημερίδας ΣΟΣ, που σημαίνει λόγος, έγραψε το 1996 σε βιβλίο του και τα εξής. Το βράδυ της 26ης Ιανουαρίου 1958 η κλινική είχε γεμίσει με τραυματίες και νεκρούς. Κάποια στιγμή είδα τον Ντεκτάς και του είπα «Για όνομα του Θεού, δώστε επιτέλους εντολή να σταματήσουν αυτή η σκοτωμή». Και εκείνος μου έδωσε την εξής απάντηση. «Οι νεκροί αυτοί μας είναι χρήσιμοι. Με αυτούς θα ακουστεί η φωνή μας στον κόσμο». Τα λόγια εκείνα του αιμοσταγούς ηγήτωρα της τρομοκρατικής TMT και αντιεισαγγελέα τότε της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, στη διαδρομή των δεκαετιών, τα πλήρωσαν με τη ζωή τους πλήθος ανθρώπων, Ελλήνων και Τούρκων, μάχημων και αμάχων, ανδρών και γυναικών, γερόντων και παιδιών. Στη συνέχεια είναι του Λάζαρου Μαύρο το άρθρο, έχει και άλλες προβοκάτσεις, τις οποίες δεν θα τις πούμε σήμερα, απλά να πούμε ότι τους Άγγλους, οι οποίοι έκαναν όλες αυτές τις προβοκάτσεις και οδήγησαν στην καταστροφή της Κύπρου, τους έφερε ο κύριος Πρωθυπουργός για να μας κάνουν την Εθνική Υπηρεσία Πληροφόρων ως συμβούλους. Αυτό ας το κρίνουν οι τηλεθεατές μας. Και σήμερα, η μέρα που είναι η μαύρη επέτειος της σφαγής των κατοίκων του Κοντεμένου, ο Ερντογάν μαζί με μεγάλη ομάδα υπουργών και άλλων στελεχών του τουρκικού κράτους και παρακράτους έκανε παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα. Μαζί του είχε και τον Φιντάν. Και θα δείτε μετά τι έγινε πάλι, τι έκανε ο Φιντάν και τι άλλο. Ο Ερντογάν λοιπόν πήγε, έκανε δηλώσεις όταν έκανα τις αυτά πρόλαβα να γράψω, διότι ακόμα συνεχιζόταν η κοινή δήλωση με τον Τατάρ. Είπε λοιπόν τα εξής. Ο δικός μας χάρτης είναι ξεκάθαρος. Αυτός ο δικός χάρτης είναι αναπροσαρμοσμένος στην ειρήνη. Προσέξτε τι λέει τώρα. Είναι αυτό που είπαμε και χθες. Από κάποια Αγία Χίρ του είπε, κοίτα, μαλάκωσε. Δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από αυτές τις θάλασσες εκτός από την ειρήνη. Εάν υπάρχουν εκείνοι που θέλουν να το εμποδίσουν αυτό, θα υλοποιήσουμε άλλες πολιτικές, η απειλή. Δηλαδή, αν δεν δεχθούμε την ειρήνη που θέλει ο Ερντογάν, την ειρήνη της γαλάζιας πατρίδας και του τουρκολιβικού μνημονίου, λέει θα εφαρμόσει άλλες πολιτικές, μας απειλεί κιόλας. Θέλουμε το Αιγαίο Πέλαγος να δώσει το μήνυμά του στον κόσμο ως θάλασσα ειρήνης, τόνισε ο Ερντογάν, έχοντας δίπλα τον πρόεδρο του ψευδοκράτους. Δηλαδή, αυτοί μας απειλούν με πόλεμο, προσέξτε, αυτοί κάνουν υπερτήσεις, αυτοί ψαρεύουν παράνομα, αυτοί μας απειλούν, θα τα καταλάβουμε τα νησιά, δεν είναι. Και λένε τώρα και θάλασσα ειρήνης. Μα ποιος, η Ελλάδα έχει κάνει κάποια ενέργεια που η οποία είναι αντίθετη με το πνεύμα της ειρήνης στο Αιγαίο? Όλα εσείς τα κάνετε. Απλά θέλετε την ειρήνη να την οικοδομήσετε στα λόγια την ειρήνη πάνω στις δικές σας επεκτατικές. Δεν θα περάσει αυτό. Ή τέλος πάντων οι πολίτες ελπίζω να μην επιτρέψουν να περάσει. Επίσης ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό τονίζοντας ότι είναι ένα θέμα το οποίο συζητάνε. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της τουρκοκυπριακής πλευράς. Το αίτημά μου για μια διάσκεψη για ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο δεν ικανοποιήθηκε. Εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο. Μιλήσαμε επίσης για την ανάγκη ισότιμης κατανομής των πόρων στην Κύπρο και στην περιφέρειά της. Δηλαδή, λέει και κράτος θέλω, αλλά θέλω και
τα πλούτη που βρίσκονται θα βρίσκονται στην επικράτεια του άλλου κράτους που δεν αναγνωρίζω. Θέλω ένα κράτος του Βορρά, αλλά θέλω και τα πλούτη του Νότου, δηλαδή τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Για να ξέρουμε τι λέμε, έτσι. Και λέει, εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί στον διάλογο. Υπό ποιους όρους όμως. Μιλήσαμε επίσης για την ανάγκη ισότιμης κατανομής των πόρων, εντάξει. Προσπαθούν να στρέψουν το κυπριακό προς όφελός τους. Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν προσέρχεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επειδή δεν αποδέχονται την κυριαρχία μας στα κατεχόμενα. Και πρόσθεσε, οι Τουρκοκύπριοι δεν θα είναι ποτέ μειονότητα. Κανείς δεν μπορεί να ανεχτεί να χάσει άλλα 50 χρόνια. Αν είναι να υπάρξει επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι η αναγνώριση του ψευδοκράτους. Αυτό είναι το όραμα στο οποίο είμαστε προσανατολισμένοι. Σήμερα συζητήσαμε επίσης τη διάσταση της Ανατολικής Μεσογείου και του Κυπριακού, τα ενεργειακά δηλαδή. Θα συνεχίσουμε να προστατεύουμε τα δικαιώματα του ψευδοκράτους και άλλη απειλή. Οι συγκεκριμένες προτάσεις που παρουσίασε η τουρκοκυπριακή πλευρά εξακολουθούν να βρίσκονται στο τραπέζι. Το όραμά μας όμως έχει μείνει αναπάνητο από την άλλη πλευρά. Ως εγγυήτρια χώρα δώσαμε προτεραιότητα στο διάλογο. Αφού έχουμε καταλάβει το νησί, αφού έχουμε 40.000 στρατό πάνω, αφού έχουμε λέει λατήσει τις περιουσίες των Ελλήνων, αφού διώξαμε και τους εγκλωβισμένους, τώρα λέει δώσαμε και προτεραιότητα στο διάλογο. Οι άνθρωποι πραγματικά κάνουν το ψέμα να περπατάει οι Τούρκοι. Είναι απίστευτο, έτσι. Όσοι επιχειρούν να οπλιστούν θα πρέπει να το υπολογίσουν καλά αυτό και αναφέρεται στην εθνοφρουρά που εξοπλίζεται. Δηλαδή, αυτός έχει 40.000 στρατό στα κατεχόμενα, αλλά η εθνική φρουρά να μην εξοπλίζεται. Γιατί σας είπα, δόγμα απελευθέρωσης, να του πάει να τα βράδια για να μην κοιμάται ήσυχος, μήπως ξυπνήσει ένα πρωί και του πούνε μας πέταξαν στη θάλασσα. Μόνον έτσι θα λυθεί το Κυπριακό. Η ειρήνη και ασφάλεια όσων βρίσκονται στο νησί σημαίνει και δική μας ειρήνη και ασφάλεια των Τούρκων. Ξεκινάμε την κατασκευή μονάδων κοινωνικής στέγασης στη Δερίνια, καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευάσαμε 630 χιλιόμετρα κυρίων δρόμων στα κατεχόμενα, 5 διαφορετικοί δρόμοι βρίσκονται υπό κατασκευή, θα προσφέρουμε το νερό που φέρνουμε από την Τουρκία στην υπηρεσία των αγροτών. Αλλά συνεχίζεται, δεν μπόρεσα να τα, δεν πρόλαβα. Λοιπόν, αυτά και για τον Ερντογάν. Και εγώ αναρωτιέμαι, πήγε ο Ερντογάν στα κατεχόμενα, τα οποία κατεχόμενα παρανόμως κατέχονται. Η Ελλάδα είναι εγγυήτρια δύναμη, η Αγγλία είναι εγγυήτρια δύναμη. Για δεν κάνω κανένα διάβημα για την παρουσία, την παράνομη παρουσία του Ερντογάν. Μήπως την νομιμοποιούμε με τη σιωπή μας, την παρουσία. Γιατί δεν μιλάει κανένας, γιατί δεν καταδικάζει. Τα κόμματα όλα αυτά που πλακώνονται υποτίθεται τους έπιασε ευαισθησία για τη Θράκη, θα δείτε μετά. Γιατί δεν κάνουν καμιά δήλωση. Να καταδικάζουν την επίσκεψη του Ερντογάν. Το κανονικοποιήσαμε και αυτό το έγκλημα δηλαδή. Λοιπόν, πάμε. Πάμε πάλι στην Κύπρο είμαστε. Λοιπόν, ακούστε, η Κύπρος παρότι είναι ένα νησί πληγωμένο, έχει όραμα. Ο Φέδων Φέδωνος είναι ο δήμαρχος της Πάφου. Όταν ήταν φοιτητής εδώ στην Αθήνα, ήρθε, δούλεψε ένα φεγγάρι, κανένα 1,5 χρόνο και σε εμάς. Εθελοντικά ήρθε και δούλεψε. Και μας βοήθησε, τον είχαμε βάλει, έκανε παρακολουθούς στο Κυπριακό, μας έδινε τα δημοσιεύματα. Αυτό το παιδί πήγε μετά στην Κύπρο και έγινε δήμαρχος της Πάφου. Και ως δήμαρχος της Πάφου είχε όραμα για την πόλη του, έκανε εκπληκτικά πράγματα, όσοι επισκεφτεί την Κύπρο θα το διαπιστώσετε, και είπε ότι θέλει να κάνει την πόλη, μια πόλη που ήταν, όταν ανέλαβε είχε 30-40 χιλιάδες κατοίκους, τώρα έχει 50-60. Έχει όμως 3 πανεπιστήμια. 3! Προσέξτε τώρα ποιο είναι το όραμα. Στόχος είναι να καταστεί η Κύπρος υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκός προορισμός. Αυτός είναι ένας διαχρονικός στόχος και επιδίωξη που είναι κατά την άποψή μας εφικτός. Φτάνει να καταβληθούν προς αυτήν την κατεύθυνση συστηματικές προσπάθειες. Φτάνει ο σχεδιασμός να συνοδεύεται με ενέργειες που να ενισχύουν βαθμιδών αυτήν τη στρατηγικού χαρακτήρα επιδίωξη. Ταυτόχρονα, όπως συναφώς επισημαίνεται, επιδιώκεται η σύναψη διακυβερνητικών συμφωνιών
για την αμοιβαία αναγνώριση ακαδημαϊκών πτυχίων με στόχο τη διεθνοποίηση της ανώτερης μας εκπαίδευσης. Αυτό αναφέρθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη διάρκεια τελετής κατάθεσης θεμέλιου λίθου του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Βηρητού Μεντιτεράνιο στην Πάφο. Μιλάμε για ιστορικό πανεπιστήμιο με κύρος. Τώρα γίνεται στην Πάφο. Αυτό είναι το τέταρτο πανεπιστήμιο. Το τέταρτο. Μεταξύ των όσων είπε, σημειώνουμε επίσης την αναφορά του ότι την ίδια ώρα αξιοποιείται συστηματικά η επιστημονική δυνατότητα των Κυπριακών Πανεπιστημίων για την διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης. Είναι προφανές ότι η ανώτερη εκπαίδευση στην Κύπρο έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο. Τούτο συμβάλλουν όλοι οι παίκτες. Τόσο τα κρατικά όσο και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν πολύ καλά αποτελέσματα στο επίπεδο σπουδών, ερευνών, διασύνδεσης με την αγορά εργασίας κτλ. Πέρα από την προσέγγιση ξένων φοιτητών, υπάρχουν συνέργειες στη διασύνδεση ερευνητικών δραστηριοτήτων. Η Κύπρος γεωγραφικά βρίσκεται σε μια περιοχή που ευνοεί την προοπτική να έρχονται ξένοι φοιτητές, ενώ τα πανεπιστήμια προσελκύουν και υψηλού επίπεδου καθηγητές. Ο στόχος που έχει τεθεί χρειάζεται μεταξύ άλλων να υπάρχει συνεχής προβολή των ανωτάτων εκπαιδευτηρίων και των προγραμμάτων τους. Αυτό, για να είμαστε σωστοί, σε μεγάλο βαθμό γίνεται. Θα πρέπει σε σχέση με την προσπάθεια αυτή να σημειώσουμε ότι πρώην ημερών πραγματοποιήθηκε η ιδρυτική συνέλευση του νεοσύστατου δικτύου με την επωνυμία Περιφερειακό Δίκτυο Πανεπιστημίων και Πόλεων. Έγινε με πρωτοβουλία του Δήμου Πάφου και θα έχει έδρα την Πάφο. Φέδωνος δηλαδή. Και αυτό κινείται προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή να καταστεί η Κύπρος ακαδημαϊκός προορισμός. Μια στρατηγικού χαρακτήρα επιδίωξη μπορεί να καταστεί εφικτή, να επιτευχθεί, εάν και εφόσον οι προσπάθειες είναι συστηματικές και στη βάση ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού που να εμπλέκει όλους τους πρωταγωνιστές. Τα ανώτερα εκπαιδευτήρια του τόπου μας έχουν δώσει δείγματα γραφής και είναι κατά την άποψή μας θετικά. Τούτο αποτελεί τη βάση για να προχωρήσει το κράτος προς την κατεύθυνση των όσων έχουν εξαγγελθεί. Με το να καταστεί η Κύπρος διεθνής υψηλού επίπεδου ακαδημαϊκός προορισμός, τούτο θα έχει πολλαπλά ωφέλη για την Κύπρο. Πρωτίστως θα αναβαθμίσει τη σημασία της στο πεδίο αυτό, αλλά και ευρύτερα θα ενισχύσει το κύρος και τη φήμη της. Τώρα, είναι δυνατόν η Ελλάδα να μην έχει τέτοια πανεπιστήμια? Δηλαδή, συγγνώμη, εμείς τι είμαστε σε σχέση με την Κύπρο? Πιο έξυπνοι? Και να σας πω κάτι, εγώ είμαι υπέρ των κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όποιος είναι υπέρ των κρατικών πανεπιστημίων είναι εναντίον των πανεπιστημίων, των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων. Και να ρωτήσω κάτι. Πώς είναι δυνατόν να είναι εναντίον των μη κρατικών και μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων άνθρωποι, πολιτικοί, πρωθυπουργοί, που στέλνουν τα παιδιά τους και σε ιδιωτικά σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο εξωτερικό σε πανεπιστήμια? Και την ίδια στιγμή δεν θέλουν να είναι στην Ελλάδα. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί συνιστά απαξίωση για το Μετσόβιο, για το ΕΚΠΑ, για το Αριστοτέλειο ή παρουσία και άλλων ιδιωτικών πανεπιστημίων? Θα πηγαίνει κανένας εκεί υποχρεωτικά? Αντί να πηγαίνουν κατά δεκάδες χιλιάδες τα παιδιά μας στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Αμερική, τα μισά θα μένουν στην Ελλάδα. Και δεν θα φεύγουν, γιατί αυτοί που φεύγουν στο εξωτερικό, οι μισοί και παραπάνω μένουν εκεί και τους χάνει η Ελλάδα. Γιατί λοιπόν αυτή η αρτηριοσκλήρωση, γιατί αυτή η τρέλα, ο πολιτικός παραλογισμός, και δεν συνενούν όλα τα κόμματα να κάνουμε το μοντέλο της Κύπρου? Και δεν λέω, μπορεί να υπάρχουν και εκεί στραβά. Μην πάρουμε τα στραβά, τα καλά να πάρουμε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Η Θουριγγία την έχω επισκεφθεί. Έχει πρωτεύουσα την Ερφούρτ. Την Ερφούρτη. Νομίζω ότι εκεί είναι και το σπίτι του ενός μεταρρυθμιστή του χριστιανισμού. Νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, ή ενός μεγάλου μουσικού. Επισκέφτηκα την πόλη. Ανήκει στην παλιά Ανατολική Γερμανία, η Ερφούρτη. Έχει περίπου 2,5 εκατομμύρια κόσμο. Ακριβώς επειδή είναι δίπλα, είναι κοντά στο Κάσελ. Το Κάσελ ήταν ένα παλιό βασίλειο και εκείνο. Εκεί λοιπόν και
υπήρχαν φτηνά οικόπεδα, έχει πολλές ξένες εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί εκεί, έχει ανάπτυξη η Ερφούρτη. Όμως φαίνεται ότι οι άνθρωποι που ανήκαν στην Ανατολική Γερμανία, εκεί είναι και η πόλη Βαϊμάρη, η δημοκρατία της Βαϊμάρης. Φαίνεται οι άνθρωποι που ανήκαν στην Ανατολική Γερμανία ακόμα συνεχίζουν να έχουν άλλη νοοτροπία, πολιτική νοοτροπία. Δεν ξέρω τι να πω. Νομίζω ότι ανήκει στην Ανατολική Γερμανία, από ό,τι θυμάμαι τώρα, έχω να πω 20 χρόνια. Εκεί λοιπόν, για πρώτη φορά, σε μία από τις περιφέρειες της Ερφούρτης, ο υποψήφιος της εναλλακτικής για τη Γερμανία, της AfD, συγκέντρωσε ποσοστά 11 μονάδες, εκατοστιαίες μονάδες πάνω από τον δεύτερο χριστιανοδημοκράτη. Και οι επαναληπτικές εκλογές είναι τώρα, κατά πάσα πιθανότητα θα εκλεγεί περιφερειάρχης και θα είναι ο πρώτος περιφερειάρχης ακροδεξιός, εθνικιστής, θα δείτε παρακάτω τι λέει το άρθρο, που εκλέγεται στη Γερμανία. Έρχεται, τώρα λυπάμαι, αλλά τα έχουμε πει εδώ, ότι αν δεν είναι μόνο η μετανάστευση, αλλά αν δεν ελέγξετε τη μετανάστευση και ό,τι άλλο τρέφει τα άκρα, θα δείτε την αλλαγή όλου του πολιτικού σκηνικού στην Ευρώπη. Όλου. Ήδη το έχουμε στην Ουγγαρία, το έχουμε στην Πολωνία, έρχεται και στη Γερμανία και να δούμε πού θα πάει η Ευρώπη που ξέραμε. Λοιπόν, πάμε. Ο υποψήφιος του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, στις εκλογές της περιφέρειας Ζόνεμπεργκ της Θουρυγγίας, ο Ρόμπερτ Ζέσελμαν έλαβε την Κυριακή το 46,7% των ψήφων και προηγείται κατά 11 εκατοστιαίες μονάδες από τον υποψήφιο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, του Γιούργεν Κέπερ. Οι δύο υποψήφοι πέρασαν στο δεύτερο γύρο, ο οποίος θα διεξαχθεί την ημέρα που έχουμε και εμείς εδώ εκλογές, 25 Ιουνίου, και εκεί θα φανεί αν η Γερμανία εκλέξει τον πρώτο στην ιστορία της περιφερειάρχη του αυτού του κόμματος που εκφράζει αυτούς που αυτοαποκαλούνται αντισυστημικοί ακροδεξιοί. Ο Ζέσελμαν είναι ήδη μέλος του Κοινοβουλίου της Θουρυγγίας, δηλαδή είναι τοπικός βουλευτής, με την AfD. Το 2018 είχε καταταγεί τρίτος στην προσπάθεια να εκλεγεί περιφερειάρχης. Από τρίτος, πρώτος με 47%. Εκεί τι γίνεται? Οι βιομήχανοι τη δουλειά τους κάνουν. Φέρτε. Αλλά κάποια στιγμή οι πολιτικοί που δίνουν την άδεια, ελάτε εννοώ τους ξένους, θα την πληρώσουν. Έτσι, προσέξτε. Η οργάνωση της AfD στη Θουρυγγία, με επικεφαλής τον Πιέρ Χέκε, παρακολουθείται από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος ως ξεκάθαρα δεξιά εξτρεμιστική. Εκεί λοιπόν η Υπηρεσία Πληροφοριών Εσωτερικού, για να μην προκαλεί και ξυπνά άλλες μνήμες, ονομάζεται Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος. Και εκεί τους παρακολουθεί και κανένας δεν κατηγορεί την κυβέρνηση. Διότι είναι μια ανεξάρτητη Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Προστασία του Συντάγματος. Και έχει υποχρέωση το κράτος, η χώρα, να υπερασπίζεται το Σύνταγμα έναντι αυτών που το παραβιάζουν. Και τους παρακολουθεί, έτσι. Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα, ο Πρωθυπουργός της Θουρυγγίας, Μπόντο Ράμελο, ο οποίος εκλέγεται από την αριστερά, εξέφρασε την απογοήτευσή του και έκανε λόγο για σοβαρό πρόβλημα, αν η πόλωση που διαπιστώνεται σημαίνει για κάποιους ψηφοφόρους ότι δεν τους αφορά πλέον η διαδικασία. Εν ώψη του δεύτερου γύρου, ο κύριος Ράμελο ζήτησε να συσπηρωθούν και να πάρουν το λόγο οι δημοκράτες, καθώς και οι μεγάλες διεθνείς εξαγωγικές εταιρείες. Γιατί ο υποψήφιος περιφερειάρχης λέει αυτές θα τις διώξω εγώ, λέει, είναι ανεπιθύμητες. Και λέει τώρα βοηθήστε, και ενώ συμβαίνουν αυτά, τι διαβάζω? Ότι στη μεταρρύθμιση του ασύλου και μετανάστευσης που πέτυχε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη εβδομάδα με ενισχυμένη πλειοψηφία, αυτό θα έρθει σε συζήτηση και θα εγκριθεί και από το Ευρωκοινοβούλιο. Εκεί λοιπόν καταψήφισε η Πολωνία και η Ουγγαρία και είχαν αποχή Βουλγαρία, Μάλτα, Λιθουανία και Σλοβακία. Γιατί η Βουλγαρία και η Μάλτα? Γιατί? Τέλος πάντων, είναι ένα σημαντικό θέμα. Θα το δούμε, λέει, το 2024.
θα εγκριθεί, φαίνεται ότι η Ευρώπη ξυπνάει και ξυπνάει επειδή βαράνε οι καμπάνες αυτές σαν αυτές που σας ανέφερα, έτσι. Πάμε τώρα σε ένα θέμα παγκόσμιας σημασίας. Biden Trump. Έγραψαν ένα εκτενέστατο άρθρο στους New York Times, εκτενέστατο, 2.500 σελίδες, οι κύριοι Peter Baker, Michael Sear, Katie Rogers, Zolan Cano Youngs. Και όλο το άρθρο αφορούσε τον Biden βασικά. Δεν θα το διαβάσουμε όλα, αλλά θα δούμε, πούμε το εξής. Καταρχάς αναφέρεται σε μία εκδήλωση και εκεί που μιλούσε προσπαθούσε να θυμηθεί ο Biden πόσα εγγόνια έχει. Όλο το άρθρο αφορά τη δυνατότητα και την ικανότητα που έχει ο Biden λόγω ηλικίας και λόγω διανοητικής κατάστασης να είναι υποψήφιος και να κυβερνήσει την ισχυρότερη χώρα του κόσμου και να έχει και τα κουμπιά με τα πυρηνικά για άλλα 4 χρόνια. Δύο εκδοχές του Τζο Μπάιντεν φαίνεται να συνεπάρχουν στο πρόσωπο του 80χρονου Προέδρου. Από τη μία αυτή ενός έμπειρου πολιτικού, οξυδερκούς και σοφού, έτοιμο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων ακόμα και στις πιο κρίσιμες στιγμές. Από την άλλη, αυτή ενός ανθρώπου που διανύει την ένατη δεκαετία της ζωής του διστακτικού στο βάδισμά του, προβληματικού στο βάδισμά του, με δυσκολία στην ακοή και περιστασιακά κενά μνήμης. Λέει παρακάτω εκεί που έπεσε, το είδαμε όλοι στο βίντεο, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις, η ηλικία του Προέδρου απασχολεί έντονα τους Αμερικάνους, συμπεριλαμβανομένων και των Δημοκρατικών. Σε πρόσφατη έρευνα των New York Times, υποστηρικτές του Biden εξέφρασαν την ανησυχία τους με έναν εξ αυτών να τονίζει. Έχω δει το κενό βλέμμα του κατά καιρούς, είτε εκφωνεί ομιλίες, είτε απευθύνεται στο πλήθος. Φαίνεται να χάνει τον ιρμό της σκέψης του. Αμηχανία για την ηλικία του Biden επικρατεί και στους κύκλους του κόμματός του. Επιφανής δημοκρατικός στη Wall Street, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, σημείωσε ότι η ηλικία του Biden ήταν το κύριο θέμα συζήτησης μεταξύ των δωρητών του κόμματος, αυτοί που ταχώνουν δηλαδή στους δημοκρατικούς, προβληματίζονται. Σε δείπνο πρώην δημοκρατικών γερουσιαστών και κυβερνητών, εκ των οποίων οι περισσότεροι βρίσκονται στην ίδια ηλικία με τον Biden, η πλειοψηφία συμφώνησε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι πολύ ηλικιωμένος για να διεκδικήσει ξανά το χρήσμα. Εδώ κάτι γίνεται. Αν μαζεύονται όλοι αυτοί οι γίγαντες, οι παλιοί, και προσέξτε τώρα. Οι συνεργάτες του Biden φαίνεται ότι περιορίζουν τις αλληλεπιδράσεις του με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θέλοντας να αποφύγουν δυνάμει επιζήμια λάθη και σαρδάμ που κάνει. Δηλαδή δεν τον εκθέτουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο νυν πρόεδρος έχει δώσει μόλις το 1/4 των συνεντεύξεων που είχε δώσει ο Τραμπ και 1/5 των συνεντεύξεων που είχε δώσει ο Ομπάμα. Εκτός από τον Αϊζενχάουερ, είναι ο πρώτος πρόεδρος μετά τον Ρούσβελτ που δεν έχει παραχωρήσει συνέντευξη στο ιδιοσιογραφικό τμήμα του New York Times, ενώ μαζί με τον Ρίγκαν και τον Νίξον συμπληρώνουν την τριάδα των προέδρων με τις λιγότερες συνεντεύξεις τύπου. Τώρα γι' αυτό το έκαναν οι New York Times, του ταχώνουν, επειδή δεν τους έδωσε συνέντευξη. Ξέρω εγώ. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει επιτρέψει στο γιατρό του Biden να συναναστραφεί με τον τύπο, όπως ήθιστε με όλους τους προηγούμενους προέδρους. Τον Φεβρουάριο, ο γιατρός του Λευκού Οίκου, Kevin O'Connor, εξέδωσε πεντασέλιδη αναφορά, στην οποία διαβεβαίωνε ότι ο Biden είναι σε θέση να ασκήσει πλήρως τα καθήκοντά του, χωρίς εξαιρέσεις και διευκολύνσεις. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται όμως πως η δισκαμψία του Προέδρου στο περπάτημα είναι συνέπεια εκφυλιστικών αλλαγών στη πολυδιλική του στήλη, αποκλείοντας ωστόσο νευρολογικές διαταραχές όπως εγκεφαλικά επεισόδια, σκλήρυνση κατά πλάκας ή νόσο του Πάρκινσον. Λοιπόν, γίνεται ένα συγκριτικό με τον Τραμπ, λέει: τα προβλήματα αυτά ωστόσο που τα προαναφέρει δεν αποδίδονται στην ηλικία του Τραμπ, ενδεχομένως εξαιτίας του πομπόδους ύφους του. Σε πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters Ipsos, το 73% δηλώνει ότι ο Biden είναι πολύ μεγάλος σε ηλικία για να είναι στην εξουσία, σε σύγκριση με το 51%
που είναι το αντίστοιχο για τον Τραμπ. Όσοι τον συνοδεύουν σε αποστολές στο εξωτερικό, τον Biden, εκφράζουν την έκκλησή τους για την αντοχή του. Όταν η νέα πρωθυπουργός της Ιταλίας επέμεινε για τη διεξαγωγή μη προγραμματισμένης συνάντησης στο περιθώριο της επίσκεψή του στην Πολωνία, εκείνος δέχθηκε πρόθυμα παρά τη βεβαρημένη ατζέντα του. Λένε δηλαδή ότι σε ορισμένες αποστολές στο εξωτερικό είναι πολύ ανθεκτικός. Παρ' όλα αυτά, δεν παρέστησε δείπνο με άλλους ηγέτες στην Ινδονησία πέρυσι και ξανά στην Ιαπωνία τώρα, το Μάιο. Άνθρωποι που τον γνωρίζουν χρόνια αναφέρουν πως έχουν προσέξει μικρές αλλαγές. Όταν κάθεται, είπε ένας πρώην αξιωματούχος, ακουμπάει συνήθως το χέρι του στο τραπέζι για να συγκρατήσει το βάρος του. Μιλάει τόσο χαμηλόφαινα που είναι δύσκολο να ακουστεί και οι συνεργάτες του φροντίζουν να υπάρχουν πάντα μικρόφωνα για τις ομιλίες του. Οι βοηθοί του δήλωσαν πάντως ότι ενώ μπορεί να ξεχάσει προς στιγμή ένα όνομα ή ένα γεγονός, οι λεπτομέρειες δεν του διαφεύγουν ποτέ. Και να πούμε αφού φτάσαμε εδώ και για τον Τραμπ, αποφασισμένος να συνεχίσει την προεκλογική του εκστρατεία για το 2024, ακόμη και αν καταδικαστεί για κακούργημα, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Δεν θα φύγω ποτέ», είπε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ στο Πολίτικο, σημειώνοντας ότι θα συνέχιζε την εκστρατεία του ακόμα και από τη φυλακή. Απέρριψε επίσης την πιθανότητα να δώσει χάρη στον εαυτό του, λέγοντας πως δεν έκανα τίποτα κακό. Κατά τον Τραμπ, φαύλοι και κακοποιά στοιχεία τον κυνηγούν. Τώρα τι φάβληκε, αφού τα πήρε τα έγγραφα στο σπίτι σου, εκτός και αν σου τα βάλαν άλλοι. Άμα σου τα έβαλαν, πες το. Αφού τα πήρε, θα υποστείς. Λοιπόν, ένα τρομακτικό άρθρο, τρομακτικό γιατί. Και για την ουσία, αλλά και για την απουσία της Ελλάδας. Για την ουσία το άρθρο, το έγραψε ο Άγγελος Κοντογιάννης Μάνδρος στην Αυτεμπορική. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Μπορεί η ενεργειακή κρίση και ο πόλεμος. Μιλάει για τον γεωστρατηγικό ανταγωνισμό, ο οποίος πλέον από τα οπλικά συστήματα μετατοπίζεται στην ψηφιακή σφαίρα και δει στον έλεγχο των εξελίξεων στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης. Θα περάσουμε κάποια πράγματα. Με τη βοήθεια της τεχνικής νοημοσύνης μετασχηματίζονται τάχιστα μια σειρά κλάδι όπως τα logistics, δηλαδή η αποθήκευση, οι συγκοινωνίες, βλέπε αυτόνομα οχήματα, η τηλεϊατρική, τεράστιο θέμα, και η βιοτεχνολογία. Πραγματοποιούνται επίσης άλματα στην τεχνολογία των drones και τα συστήματα κυβερνοασφάλειας, τομείς εκ μης για τη σύγχρονη αμυντική βιομηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι είπα και εκεί να έχουν επιδοθεί εσχάτως σε έναν αγώνα δρόμου για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο συγκεκριμένο πεδίο. Αυτό αποτελεί συνάρτηση τριών παραμέτρων. Πρώτον, καινοτομία στην έρευνα. Δεύτερον, πρόσβαση στον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό. Και τρίτον, ικανότητα εμπορικής αξιοποίησης της τεχνολογίας. Τρία, η Κίνα διατηρεί σήμερα σαφές προβάδισμα μόνο στον τομέα της έρευνας, αλλά υστερεί στα άλλα δύο, δηλαδή στον τεχνολογικό εξοπλισμό και στην εμπορική αξιοποίηση. Ο Biden λοιπόν απαγόρευσε τις αμερικανικές εταιρείες να εξάγουν στην Κίνα υπερυπολογιστές και τσιπ των 14 νανομέτρων, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Κατόρθωσε επίσης να επιβάλλει de facto αποκλεισμό των κινέζικων εταιριών από την Ολλανδική και την Ιαπωνική αγορά, όπου εδρεύουν κάποιοι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές εξοπλισμού για την παραγωγή ημιαγωγών, όπως η ASML και η Nikon. Οι κινήσεις αυτές δεν μπορούν να αντιστρέψουν την πρόοδο της κινέζικης βιομηχανίας, μπορούν όμως να επιβραδύνουν την περαιτέρω ανάπτυξή της σε συγκεκριμένους τομείς, όπως για παράδειγμα οι εφαρμογές παραγωγής περιεχομένου, το λεγόμενο Generative AI. Η καταγενική ομολογία ανεπιτυχής προσπάθεια της Baidu, δηλαδή της κινέζικης Google, να ανταγωνιστεί το ChatGPT, λανσάροντας το δικό της Chatbot με την ονομασία ErnieBot, είναι απολύτως ενδεικτική ως προς αυτό. Άλλη δυνατότητα προβολής έχουν οι Αμερικανοί, άλλοι οι Κινέζοι. Είναι πιο αλλού είναι οι Αμερικανοί, είναι ένα βήμα μπροστά. Η δυναμική αυτή δεν είναι φυσικά ούτε καθολική ούτε μη αναστρέψιμη. Μεγάλες κινέζικες εταιρείες όπως η Huawei, η Alibaba και η Tencent διεκδικούν με αξιώσεις σημαντικό μερίδιο της διεθνούς αγοράς σε ποιότητα, σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας.
Σύμφωνα μάλιστα με Αυστραλούς ερευνητές, προσέξτε εδώ, η Κίνα ηγείται σήμερα σε 37 από τις 44 τεχνολογίες αιχμής που εξετάστηκαν, παρά το γεγονός ότι η Silicon Valley εξακολουθεί να απολαμβάνει προνομιακή πρόσβαση σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό. Προσέξτε, υπολογίζεται ότι περίπου το 56% των Κινέζων επιστημόνων που ειδικεύεται στην τεχνητή νοημοσύνη σήμερα εργάζεται στη ΣΥΠΑ και όχι στην Κίνα. Ο τεχνολογικός και οικονομικός ανταγωνισμός μεταξύ των δύο δυνάμεων αντανακλάται φυσικά και στο γεωστρατηγικό επίπεδο. Η Ουάσιγκτον ασκεί ισχυρότερες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο για τον περιορισμό της κινέζικης διείσδυσης στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως για παράδειγμα τα δίκτυα 5G της Huawei, και στην Ελλάδα ασκήθηκαν αφόρητες πιέσεις και δεν πήραμε, παρότι ήταν τεχνολογικά καλύτερο και οικονομικά συμφερότερο. Δεν το πήραμε γιατί η απόφαση ήταν πολιτική και όχι οικονομική. Όσο και για τη μείωση των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην Κίνα. Από την πλευρά του, το Πεκίνο επενδύει στο άνοιγμα νέων αγορών, Αφρική και Κεντρική Ασία, ενώ παράλληλα σφίγγει τον κλειό στην Ταϊβάν, η οποία εκτός των άλλων διαθέτει τη μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής αιμαγωγών στον κόσμο, την TSMC. Όπως σημείωσε σε πρόσφατο άρθρο του ο Eric Schmidt, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google και πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Αμυντικής Καινοτομίας του Πενταγώνου, ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός σήμερα εδράζεται στον έλεγχο της καινοτομίας. Αυτό είναι το βασικό πεδίο του νέου ψυχρού πολέμου. Εδώ επαναλαμβάνω, εγώ δεν θέλω να μειώνω τη χώρα μου, αλλά νομίζω ότι έχουμε μείνει πίσω, εκτός και αν έχετε, κάποιος μου είπε, κάνω στην Ευελπίδων, λέει ένας στρατηγός, εδώ και τόσα χρόνια κάνουν μάθημα. Και το μάθημα είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι η καινοτομία, οι εταιρείες, το πολυτεχνείο, να είμαστε μπροστά. Και όχι ουραγοί πάλι, εμείς που αλλού όλα τα πανεπιστήμια είναι ερευνητές, είναι Έλληνες πρώτοι και στην Ελλάδα πάλι τελευταίοι. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο θέμα. Είναι η αντεπίθεση. Λοιπόν, οι Ουκρανοί απελευθέρωσαν 4 οικισμούς, νομίζω είναι οι 2 στο γύρω στο Μπαχμούτ και οι άλλοι 2 κάτω στη Ζαπορίζια. Ρήγμα στην άμυνα, ακόμα έκαναν μια διείσδυση εκεί μεταξύ Ουγλεντάρ και ή μάλλον δυτικά από το Ουγλεντάρ, είδα ότι έκαναν μια διείσδυση. Λένε διάφοροι ότι δεν έχουν φτάσει ακόμα όμως στην πρώτη γραμμή άμυνας, δηλαδή είναι στην περιοχή της πρώτης γραμμής άμυνας. Φαίνεται πάντως ότι έχουν κάποιες επιτυχίες οι Ουκρανοί. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους δηλώνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα. Απέτρεψαν μία επίθεση σε ένα πλοίο, με μία επανδρομένα, σε ένα πλοίο το οποίο προστατεύει τον αγωγό Turkish Stream και τον αγωγό Blue Stream. Εκεί πιθανότητα φοβούνται κάποια, οι Ρώσοι, κάποια όχι προβοκάτσια, κάποια δολιοφθορά όπως με τους Nord Stream. Είπαν ότι την απέκρουσαν. Εν πάση περιπτώσει, για να δούμε, οι ένδοξοι στρατιώτες της 68ης ταξιαρχίας απελευθέρωσαν την κοινότητα Μπλαγκοντάντε, ανήγγελαν στο Facebook οι χερσαίες δυνάμεις της Ουκρανίας, ανεβάζοντας βίντεο που δείχνει στρατιώτες με την Ουκρανική σημαία στο εσωτερικό κατεστραμμένο κτηρίο. Το χωριό βρίσκεται στο όριο ανάμεσα στις περιοχές Ντονέτσκ και Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με εκπρόσωπο των δυνάμεων που έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, οι Ουκρανοί εχμαλώτησαν 2 Ρώσους στρατιώτες και φιλορώσους αυτονομιστές μαχητές. 3 ώρες αργότερα, η Ουκρανία ανακοίνωσε την ανακατάληψη του χωριού Νέσκουσνε στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ. Το Νέσκουσνε στην περιοχή του Ντονέτσκ βρίσκεται και πάλι υπό Ουκρανική σημαία, ανακοίνωσε η υπηρεσία των συνοριοφυλάκων του Ουκρανικού κράτους. Το βράδυ, η Υφυπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Γκάνα Μαλιάρ ανακοίνωσε ότι και τρίτο χωριό, η Μακαρίβκα, έπεσε στα χέρια των Ουκρανικών δυνάμεων. Πριν από λίγο ανακοίνωσε και ένα τέταρτο χωριό. Είδα κάποια δημοσιεύματα, λέει ότι κάποια τα ξαναπήραν οι Ρώσοι. Δεν έχουμε σαφή εικόνα. Εδώ είμαστε, θα βλέπουμε τι γίνεται. Πάντως φαίνεται ότι οι Ουκρανοί, αφού είχαν τεράστιες απώλειες τις πρώτες μέρες, χθες και σήμερα, ότι έχουν κάποιες επιτυχίες. Επίσης να πούμε ότι 15 Ιουνίου έχουμε πάλι την σύνοδο της ομάδας επαφής των χωρών με την Ουκρανία. Είναι περίπου 50 χώρες, έτσι. Και εκεί ο Ρεζνίκοφ λέει
Στο επίκεντρο των συζητήσεων της ομάδας επαφής πρόκειται να βρεθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με την αεράμινα, τα βλήματα, το πυροβολικό και τα πυρομαχικά. Όπως τονίζει το Κίεβο, επιθυμεί να ανοίξει κοινά σημεία επισκευής με τη Δύση για το παρεχόμενο στρατιωτικό εξοπλισμό. Γιατί το παίρνεις, πώς θα το χάλασε, πώς θα το επισκευάσεις. Δηλαδή πρέπει να έχεις και κλίμακα ανταλλακτικών, έτσι. Σημαντικό ζήτημα για εμάς είναι το άνοιγμα διαφόρων τύπων εργοστασίων για την επισκευή του εξοπλισμού. Τόσο στο έδαφος της Ουκρανίας, μαζί με εταίρους όσο και, σε άλλες φιλικές χώρες συνοριακές, είπε ο Ροζνίκοφ. Λοιπόν, στις 15 Ιουνίου, στην επόμενη συνάντηση της ομάδας επαφής για την Ουκρανία στην αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στο Ραμστάιν της Γερμανίας, πρόκειται να συζητηθεί λεπτομερώς το θέμα της αεροπορικής συμμαχίας αλλά και της εκπαίδευσης των Ουκρανών πιλότων και τεχνικών με δυτικά μαχητικά αεροσκάφη όπως τα F-16. Λοιπόν, αυτά και με την αντεπίθεση. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο θα κληθεί, είδα τώρα σε μια δεξαμενή σκέψης, είδα ένα άρθρο, θα σας πω το ζουμί, τα έχουμε πει φυσικά, αλλά έχει σημασία, ένα ζήτημα το οποίο θα κληθεί να λύσει ο Ερντογάν, είναι οι σοβαρές αντιδράσεις που αντιμετωπίζει στις προσπάθειες, κάνοντας τις προσπάθειες να προσεγγίσει με τη Δαμασκό. Δηλαδή, υπάρχει η παλιά Αλ-Νούσρα που τώρα έγινε Χαγιάτ Ταχρίρ Σαμ, HTS δηλαδή, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ και από τη ΣΥΠΑ ως τρομοκρατική οργάνωση. Αυτή ελέγχει σε μεγάλο βαθμό το Ιντλίπ, μια που ο λεγόμενος ελεύθερος Συριακός στρατός ή εθνικός Συριακός στρατός έχει αποδυναμωθεί, υπάρχουν και άλλες ομάδες. Αυτοί λοιπόν φέρονται να έχουν μια τάση αυτονόμησης και να μην υποστηρίζουν τις προσπάθειες της Τουρκίας για μια πολιτική συνεννόηση με τον Άσαντ. Λένε όχι, η λύση θα είναι στρατιωτική, δηλαδή θα πολεμήσουμε. Υπόψη ότι το Ιντλίπ, στο Ιντλίπ κατοικούν περίπου 3 εκατομμύρια άνθρωποι. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και για την Τουρκία και για την Ευρώπη, γιατί αν δεν γίνει ομαλά η μετάβαση στην επόμενη μέρα, αυτοί οι άνθρωποι θα μπουκάρουν στην Τουρκία και μετά την Τουρκία καταλαβαίνετε Ελλάδα και Ευρώπη. Αυτό το ζήτημα λοιπόν καλείται να διαχειριστεί ο Ερντογάν και ενώ συμβαίνουν αυτά βλέπουμε μια αυξημένη δραστηριότητα της τουρκικής, του τουρκικού στρατού κατοχής στην Συρία, δηλαδή και στο Ιντλίμπ έχει, αλλά εκεί τον πρώτο λόγο έχουν οι τρομοκρατικές, οι ισλαμιστικές τρομοκρατικές οργανώσεις, στο Αφρίν τον πρώτο λόγο έχει ο στρατός κατοχής και είναι οι φυστάμενες οι οργανώσεις που δρούν εκεί. Και φυσικά υπάρχει και η Al-Bab και πιο πέρα η περιοχή που κατέλαβα με την επιχείρηση πηγή ειρήνης. Δηλαδή Σερεκάνια και Γκυρεσπή. Είχαμε ένα περίεργο γεγονός. Ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κτύπησε ένα τεθωρακισμένο τροχοφόρο όχημα ρωσικό, σκότωσε έναν Ρώσο στρατιωτικό και τραυμάτισε άγνωστο αριθμό Ρώσων στρατιωτικών. Για να δούμε τι μας λέει το North Press. Τη Δευτέρα, ένας Ρώσος στρατιωτικός σκοτώθηκε και άγνωστος αριθμός στρατιωτών τραυματίστηκαν σε τουρκικούς βομβαρδισμούς στη βόρεια ύπαιθρο του Χαλεπίου. Ο ιστότοπος Εφρίν News ανέφερε «Ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στόχευσε ένα ρωσικό όχημα μεταφοράς προσωπικού σε μια διαδρομή που συνδέει τα χωριά Χερμπέλ και Μαράτ Χάους στην βόρεια ύπαιθρο του Χαλεπίου. Τοπική πηγή είπε στο North Press ότι οι Ρώσοι στρατιώτες που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Αφρίν και αργότερα μεταφέρθηκαν σε ένα άλλο νοσοκομείο το οποίο δεν αναφέρει. Η έκταση των τραυμάτων των στρατιωτών δεν έχει γίνει γνωστή σύμφωνα με την πηγή. Νωρίτερα σήμερα, ο ιστότοπος σημείωσε ότι οι τουρκικές δυνάμεις και οι συνδεδεμένες με την Τουρκία ένοπλες φατρίες του Συριακού Εθνικού Στρατού, οι λιποτάκτες από το Συριακό στρατό δηλαδή, στόχευσαν με πυροβολικό τα περίχωρα της πόλης Τελ Ριφάτ, παράλληλα με πτήση που έκανε το τουρκικό εξοπλισμένο ντρόν. Η πόλη Τελ Ριφάτ, 35 χιλιόμετρα βόρεια του Χαλεπίου, είναι καταφύγιο για τους εκτοπισμένους από το Αφρίν Κούρδους από το 2018, τότε που η Τουρκία με την επιχείρηση κλάδος ελέας εισέβαλε στο Αφρίν, και είχε ως αποτέλεσμα αυτή η εισβολή τον εκτοπισμό 300.000 Κούρδων
η οποία όλοι κατοικούν σε μια περιοχή εκεί στην Τέλ Ερφάτ που ονομάζεται Σέχμπα. Πάντως μέχρι στιγμής δεν είδαμε αντίδραση της Ρωσίας για αυτή την δολοφονία. Πάμε στο επόμενο θέμα. Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Το είδα τις προηγούμενες μέρες και δεν μπορούσα να καταλάβω τι γινόταν. Τώρα λοιπόν, το Δίκτυο Πανεπιστημίων της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας έκανε μία διαμαρτυρία. Γιατί? Υπάρχει μια οργάνωση τρομοκρατική, αναγνωρισμένη και από τον ΟΗΕ και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προσέξτε εδώ, η οποία αυτή η οργάνωση και έχει ως Αχράρ Αλ Σαρκία, λέγεται η τέτοια η οργάνωση, και η ηγετικός στέλεχος ο Χατίμ Έμπου Σέκρα. Καταγεγραμμένος και αυτός, έχει κυρώσεις από την Αμερική. Αυτός ο άνθρωπος έχει σκοτώσει ανθρώπους και γεζιντίδες και άνδρες, γυναίκες. Είναι αυτός που σκότωσε και μία, αν θυμάστε, μία Κούρδισσα πολιτικό, δεν έχει σχέση με τον ένοπλο αγώνα, την Χεβρίν Χελέφ, αν θυμάστε, μία όμορφη κοπέλα, τη σκότωσε εμψυχρό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν βρήκε καταφύγιο στην Τουρκία, καταζητούμενος από την Αμερική. Και όχι μόνο βρήκε καταφύγιο, σπούδασε και σε Πανεπιστήμιο του Μαρντίν, κρατικό, και τον έβγαλα και με την Τίβενο φωτογραφία που πήρε το πτυχίο του. Συγγνώμη, αυτό το έκανε ο κύριος διοικητής της ΜΜΤ, ο Χακάν Φιντάν, που τώρα είναι και υπουργός εξωτερικών. Δηλαδή, αυτός όπλησε το χέρι του τύπου αυτού και σκότωσε την κοπέλα, εμψυχρό, και πόσους άλλους, και τον προστατεύουν σήμερα στην Τουρκία, παρότι είναι καταζητούμενος από τις ΗΠΑ ως τρομοκράτης. Εδώ κάποιος μας δουλεύει τώρα, έτσι. Για να δούμε όλο το έργο. Τα πανεπιστήμια της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας καταδικάζουν την Τουρκία επειδή φιλοξενεί το δράστη της δολοφονίας Κούρδισσας πολιτικού. Πανεπιστήμια στη Βόρεια και Ανατολική Συρία καταδίκασαν την Τουρκία επειδή παρήχε καταφύγιο στον Χατίμ Εμπού Σέκρα, δράστη της δολοφονίας της Κούρδισσας πολιτικού Χεβρίν Χελέφ. Ο χαρακτηρισμένος από τον ΟΗΕ και της ΗΠΑ ως τρομοκράτης Χατίμ Εμπού Σέκρα αποφύτησε πρόσφατα από το τουρκικό πανεπιστήμιο της πόλης του Μαρντίν. Η ομάδα συντονισμού των πανεπιστημίων εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της καλώντας τους διεθνείς θεσμούς να λάβουν ξεκάθαρη στάση ενάντια στις ενέργειες της Τουρκίας. Η ομάδα συντονισμού των πανεπιστημίων της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας καταδίκασε έντονα την Τουρκία επειδή παρήχε καταφύγιο στον Χατίμ Εμπού Σέκρα, γνωστό τρομοκράτη και δράστη της δολοφονίας της Χεβρίν Χελέφ το 2019. Η αποκάλυψη ότι ο Σεκρά αποφύτησε πρόσφατα από το Πανεπιστήμιο Μαρντίν Άρτου Κλου στην Τουρκία έχει προκαλέσει οργή και ανησυχία στους ακαδημαϊκούς. Στη δήλωση που διάβασε ο Ροχάν Μουσταφά, συμπρόεδρος του Συντονισμού των Πανεπιστημίων της Βόρειας και Ανατολικής Συρίας, η ομάδα των Πανεπιστημίων εξέφρασε βαθιά απογοήτευση και κάλεσε τους διεθνείς και δημοκρατικούς θεσμούς να λάβουν ξεκάθαρη στάση ενάντια στις ενέργειες της Τουρκίας. Καλά, σώθηκες. Ο Σεκρά και η ομάδα του Αχράρ Αλ Σαρκία αναγνωρίζονται διεθνώς ως τρομοκράτες από οργανώσεις όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Παρατήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η Human Rights Watch, και η Διεθνής Αμνηστία. Η ομάδα τόνισε ότι η προστασία του τρομοκράτη δολοφόνου Σεκρά από την Τουρκία όχι μόνο παραβιάζεται ανθρωπιστικά, ηθικά, πολιτικά και διεθνή πρότυπα, αλλά στέλνει επίσης ένα βαθιά ανησυχητικό μήνυμα ότι η χώρα αυτή συγχωρεί και θωρακίζει με κρατική προστασία τους δολοφόνους. Επίσης, η ομάδα των πανεπιστημίων καταδίκασαν τη χρήση των τουρκικών πανεπιστημίων ως κόμβων για τη διεξαγωγή ανορθοδόξου πολέμου κατά του κουρδικού λαού, τονίζοντας την επίγουσα ανάγκη προστασίας των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από φασιστικές, εθνικιστικές, σεξιστικές και θρησκευτικές ιδεολογίες. Το συντονιστικό όργανο των πανεπιστημίων κάλεσε τα πανεπιστήμια και τους ακαδημαϊκούς να συμμετάσχουν ενεργά σε δημοκρατικές πρωτοβουλίες, τονίζοντας τη σημασία της προώθησης της δημοκρατίας, της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ενίσχυσης ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορεί να ανθίσει η δημοκρατική συνείδηση. Στην Αχράρ Αλ Σαρκία και το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης Χατίμ Εμπού Σέκρα έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας αμάχων, απαγωγών, βασανιστήριων και εμπορίας γυναικών και παιδιών Κούρδων Γεζιντή. Η Χεβρίν Χελεφ, Γενικός Γραμματέας του Κόμματος της Μελλοντικής Συρίας, δολοφονήθηκε βάναυσα από την υποστηριζόμενη από την τουρκική ομάδα κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής στη Βόρεια Συρία τον Οκτώβριο του 2019, επιχείρηση Πηγή Ειρήνης. Καλά, η Τουρκία παίζει με τις λέξεις Τουρκία και Ειρήνη. Πηγή αίματος, όχι πηγή ειρήνης. Λοιπόν, αυτά και για το θέμα μας αυτό. Να κάνουμε έναν επίλογο με ένα άρθρο του κυρίου Γιώργου Αϊφαντή που τον φιλοξενούμε. Ο κύριος Αϊφαντής, λοιπόν, νομίζω το δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του κυρίου Λιγερού, αναφέρεται στην περίπτωση που όταν ήταν διευθυντής του διπλωματικού γραφείου του κυρίου Τσίπρα ως προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήταν μάρτυρας της υπόθεσης της Σαμπιχά Σουλεϊμάν, μιας Ρωμά Ελληνίδας από το χωριό Δροσερό Ξάνθης, 10 χρόνια ακτιβίστρια, έκανε στον Σύλλογο Ελπίδα, προσπάθησε να πάρει τις γυναίκες από το χωριό που είναι θύματα κακοποίησης, διακρίσεων και ενδοοικογενειακής από τους άντρες τους, να τις δώσει ελπίδα, και έκαναν πρόταση τότε τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, όπως καταθέτει ο ίδιος, λαοκράτης βάσης, καταπληκτικός ιδεολόγος, φίλος, λαοκράτη γεια, αν μας βλέπεις γεια, ο Λουκάς Αξελός και ο Ρούντι Ρινάλντι, οι οποίοι τη γνώριζαν και είχαν άποψη, έκαναν πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή να είναι μία από τις υποψήφιους ευρωβουλευτές στις ευρωεκλογές του 2014. Τότε λοιπόν έγινε δεκτή η πρόταση αυτή από ομόφωνα με εξαίρεση δύο ψήφους. Ομόφωνα δεν έγινε δεκτή, και προσέξτε τώρα τι γίνεται. Αυτό είχε θεωρήσει και αρμόδια Κεντρική Επιτροπή, εγκρίνοντας με 167 ψήφους υπέρ και δύο αποχές την υποψηφιότητα της εν λόγω ελληνικής συνείδησης μουσουλμάνας Ρωμά. Υπερβολικά καλό για να ήταν αληθινό. Με απευθείας παρέμβασή του στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τούρκος πρέσβης, η τουρκική πρεσβεία, απέτησε και πέτυχε να μην συμπεριληφθεί η Σουλεϊμάν Σαμπιχά στο 42 του Ευρωψηφοδελτίου. Δηλαδή η τουρκική πρεσβεία είπε βγάλτε την και την έβγαλαν. Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής έτσι θελικά αγνοήθηκε από την ηγεσία, δίχως να υπάρξει ακύρωσή της ή κάποιο άλλο πρόσχημα καταστατικής διαδικασίας. Πέρα από την απευθείας παρέμβαση του Τούρκου πρέσβη στον Νίκο Παπά ως υποστηρικτική χοροδία για την αποπομπή, για την ακύρωση της απόφασης Κεντρικής Επιτροπής, λειτουργήσαν οι κύριοι Νίκος Φίλης, για την ιστορία αυτά, Νίκος Βούτσης, Μαρία Ρεπούση και Μαρία Γιαννακάκη, οι δύο τελευταίες ήταν βουλευτές της Δημάρ, αλλά διαπραγματευόμενοι στην προσχώρησή τους στο ΣΥΡΙΖΑ, και οι καθηγητές Δημήτρης Χριστόπουλος και Κώστας Σελίκης. Ο Χριστόπουλος μετά πήρε τη θέση της Σουλέμαν, της Σαμπιχά. Όλοι αυτοί, εκ παραλλήλου με τον Τούρκο πρέσβη, είχαν βεβαιώσει αυθεντικά, σε εισαγωγικά, τον Αλέξη Τσίπρα, ότι η Σαμπιχά Σουλεϊμάν ήταν εθνικιστικό κατασκεύασμα της ΕΥΠ, άρα απαράδεκτη για το ψηφοδέλτιο. Ο πρέσβης ο Τούρκος, με αυτά τα εγκλήματα που είπαμε πριν από λίγο, έτσι, κάνει δημοκρατία, μαθήματα δημοκρατία στην Ελλάδα. Και το ρούφηξαν οι άλλοι. Ο δε υποψήφιος ευρωβουλευτής Χριστόπουλος είχε προχωρήσει τις αμέσως επόμενες μέρες σε ανέσχυντη επίθεση κατά της Σαμπιχά, καταγγέλλοντας ότι αποτελεί μειονότητα μέσα στη μειονότητα λόγω ελληνοφροσύνης και ότι προσπαθεί τάχα να μας πει ότι η μειονότητα δεν είναι ένα ενιαίο συμπαγές τουρκικό πράγμα. Αυτόν τον έβαλε μετά υποψήφιο ευρωβουλευτή στη θέση της Σαμπιχά. Διαβεβαίωσα, λέει ο πρέσβης τώρα, ο κύριος Αϊφαντής, ο καθήλυνα αρμόδιος, διαβεβαίωσα αμέσως τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι γνώριζα προσωπικά μέσα από την υπηρεσία μου στο Υπουργείο Εξωτερικών την πορεία της Σαμπιχά για πάνω από 10 χρόνια και όπως και άλλοι συνάδελφοί μου είχα άριστη γνώση ότι ούτε ευρύδιο ούτε υποτακτικό προϊόν της ΕΥΠ ήταν, αλλά αυθεντικό αγριόχορτο των κοινωνικών αγώνων στην περιοχή. Η ΣΜΑΤ την προσπαθούσα να πείσω τον Τσίπρα.
Ήλθα λοιπόν κατάμουτρα αντιμέτωπο σε ανύποπτο χρόνο, Ιούνιος του 2014, με την πικρή αλήθεια της προνομιακής επιρροής της τουρκικής πρεσβείας στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και με απτή συναλλαγή. Προώθηση τουρκοφρόνων πολιτευτών τύπου Ζέιμπεκ, τώρα πλέον και του ΕΣΓΙΟΥΡ, 2-2 δηλαδή, στην Ελληνική Βουλή μέσω ΣΥΡΙΖΑ, έναντι μαζικής κατάθεσης στο εκλογικό ταμείο του κόμματος των 30-40 χιλιάδων περίπου μειονοτικών ψήφων, χονδρεμπορικής επιρροής της τουρκικής πρεσβείας σε Ροδόπη και Ξάνθη. Συνειδητοποίησα ακόμη ότι για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ η άποψή μου ως διπλωματικού του συμβούλου μετρούσε πολύ λιγότερο από ότι οι απαιτήσεις και οι προσφορές του Τούρκου πρέσβη. Ως ίστατο μέσο προειδοποίησης και διαμαρτυρίας για τον κατήφορο που επέλεξε ο πρόεδρος και η λοιποί νεόκοποι τότε πολιτική ταγή της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να βαδίσουν, υπέβαλα πάραυτα και αμετάκλητα την παρέτησή μου από τη θέση του διπλωματικού συμβούλου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και επερχόμενου πρωθυπουργού. Θα ήταν υφυπουργός εξωτερικών ή υπουργός, ανέμενε. Η συνείδησή του όμως του είπε: όχι, δεν ανέχομαι η τουρκική πρεσβεία να κάνει κουμάντο στην Ελλάδα. Η ανακοίνωση της παρέτησής μου έγινε μετά τις ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2014, οπότε επέστρεψα στο Υπουργείο Εξωτερικών και μετά πρέσβης στην Τεχεράνη. Κοντολογής, έφυγα όταν εισέρεαν στο ΣΥΡΙΖΑ τα μιλιούνια στελεχών που ανακάλυψαν ότι είχαν κάποιο θείο ή αδερφό της γιαγιάς του στο ΕΑΜ. Διέσωσα, όπως εκ των υστέρων αποδείχθηκε, την αξιοπρέπειά μου, διότι λίγο αργότερα η κυρία Μπαρουτσού, τρίτη στην ιεραρχία στην τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα, απέκτησε μέσω του συντρόφου της, που ήταν ο νέος διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, προνομιακή πρόσβαση στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον πρωθυπουργού. Στη συνέχεια, μέμφεται την στάση της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας καταθέσει ανωτέρω τη βιωματική μου εμπειρία για τη συναλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ με την τουρκική πρεσβεία, με αντικείμενο την εκχώρηση ψήφων της μειονότητας στη Θράκη έναντι της προώθησης τουρκοφρόνων εργαλείων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θεωρώ καθήκον μου να καταθέσω συνοπτικά και την αναπόσπαστη εκτίμησή μου για τους λόγους που η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να καταγγείλει εσχάτως επ' αυτού τον ΣΥΡΙΖΑ. Η εκτίμησή μου αυτή στηρίζεται σε όσα παρατήρησα ως προς τη συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας στη διάρκεια της 36χρονης θητείας μου ως διπλωμάτη και ιδιαίτερα κατά την υπουργία της Ντόρας Μπακογιάννης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πρώτα απ' όλα οφείλω απερίφραστα να πω ότι η κοινική απειλή της κυρίας Μπακογιάννη ότι εάν δεν μας στηρίξετε τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα, ουσιαστικά δεν απευθύνεται μόνο στη μειονότητα, αλλά σε όλους τους Έλληνες πολίτες που είχαν το θράσος να μην συνταχτούν με τους ορθοφρονούντες του 41%. Όντως για όλους αυτούς, και ακόμη πιο πολύ για τους εξορισμού ευάλωτους μειονοτικούς, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, αλλά αυτό περνάει από το χέρι της αδελφής του Πρωθυπουργού. Όσο αυτό περνάει από το χέρι της αδελφής του Πρωθυπουργού. Και θα τις περνάει τόσο περισσότερο, όσο πιο ανεξέλεγκτη και θηριώδης είναι η κοινοβουλευτική παντοδυναμία που επιδιώκει να αποσπάσει η Νέα Δημοκρατία. Μετά από αυτήν την απαραίτητη επισήμαση, προχωρώ στην ουσία της εκτίμησής μου για την επιδίωξη της Νέας Δημοκρατίας στη Θράκη εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Είμαι πεπισμένος ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας δεν ενοχλείται από τη συναλλαγή με το τουρκικό προσκήνιο και την Τουρκία για τις ψήφους των μειονοτικών που επηρεάζουν. Την ενοχλεί όμως η επιλογή της τουρκικής πλευράς να συναλλαχθεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Διεκδικεί πλέον η Νέα Δημοκρατία με την επικράτησή της 21 Μαΐου να αντιστραφεί η συναλλαγή και να επιγορηγηθεί από τους Τούρκους η ίδια, όπως συνέβαινε παλιότερα. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλά παραδείγματα. Περιορίζομαι να θυμίσω ότι ο σε βαθμό εξαλωσύνης τουρκόφρων Σαδίκ είχε μεν εκλεγεί βουλευτής Ξάνθης το 1990 ως ανεξάρτητος, αλλά στήριζε με θρησκευτική συνέπεια τον Πρωθυπουργό των 151 εδρών Κώστα Μητσοτάκη μαζί με τον άλλο ανεξάρτητο βουλευτή Ροδόπης Φαΐκουγλου. Το τίμημα που παρασκηνιακά θα καταβληθεί στην Τουρκία για την ικανοποίηση αυτής της απέτησης εκτιμώ ότι θα το δούμε όλοι όταν αρχίσει η προαναγγελθήσα κατεπίγουσα μετεκλογική διαπραγμάτευση Αθηνών Άγκυρας. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει από τους Τούρκους δανεικά τις ψήφους της μειονότητας. Εκτιμώ ότι αν τις δοθούν θα καταβάλει υπέρογκο τοκοχρεωλήσιο από τα κυριαρχικά δικαιώματα, ενδεχομένως και από την κυριαρχία της Ελλάδας. Ας μην το ξεχάσει το συμπέρασμά μου αυτό η ομάδα αλήθειας, η οποία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είδατε και το κτηρήσαμε στις εκλογές, δεν παίξαμε το παιχνίδι κανενός και αυτό θα κάνουμε. Όμως επειδή πρόκειται για τη Θράκη, που είναι ένα εθνικό θέμα, θεώρησα υποχρέωσή μου να διαβάσουμε το άρθρο του κυρίου Γιώργου Αϊφαντή, ο οποίος μας τιμάει και με τη φιλία του,
και του την ανταποδίδουμε. Λοιπόν, αυτά, ακούστε, επειδή σας έχω πει, εγώ ούτε πτυχία πολλά έχω, την Ευελπίδων έβγαλα και τη σχολή πολέμου που δεν πρόλαβα να την τελειώσω γιατί παραιτήθηκα. Όμως πραγματικά αυτό το επίπεδο του πολιτικού κόσμου στην Ελλάδα, των αρχηγών των κομμάτων συμπεριλαμβανομένων, είναι ανησυχητικό. Και το μόνο που ελπίζω είναι ο σκεπτόμενος Έλληνας, ότι τελικά θέλω να πιστεύω. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι και μία, ότι ξεγελάω τον εαυτό μου δηλαδή, ότι υπάρχουν οι σκεπτόμενοι Έλληνες και ότι κάποια στιγμή οι σκεπτόμενοι Έλληνες θα συγκρίνουν, θα εκτιμήσουν όλα αυτά που γίνονται και θα αποφασίσουν να βγουν στο προσκήνιο και να μιλήσουν και να επηρεάσουν τα πράγματα. Στο σκεπτόμενο Έλληνα λοιπόν αφιερώνεται η απόψινή μας εκπομπή. Καληνύχτα.